Θα μιλήσουμε για το visualization που λένε οι φίλοι μου στο χωρκό μου. Ναι. Ή ο οραματισμός, αν προτιμάτε, στην ελληνική. Σαν sports father, εντάξει, αρέσει και μου να διδάσκω πράγματα τα οποία στην Κύπρο έχουμε έτσι ακουστά. Κάποιοι γενικά αθλητές κάνουν το ζωή μου αθλητές, πορεύονται με το να οραματίζονται πράγματα. Μιλούμε τώρα για μάντιες που κάθονται μας ο φίλα Δάφνης. Μιλούμε για ανθρώπους που ξέρεις, ας πούμε όπως μάπα που μπιτσείς, έβαλα στον DVD, είσαι κάτι συλλεκτικά τέλος πάντων, του Πάτσιο, του Μπατιστούτα και πολλών ποσφαιριστών, Αϊμάρ, Σαβιόλα, φίλοι μου τότε. Έβαλα τα εθόρουντα και οραματίζουμε, ας πούμε, εγώ να τα κάνω που ήταν να πω ιδιαίτερα, ας πούμε, αγγλικά, πριν να μπούμε στην τάξη, να παίξω μάπα να στην αυλή. Και οραματίζουμε, ας πούμε, α, ήταν να κάνω έτσι και μετά να φύγω που δάμε, μπαμ, ξέρω. Και επιέννα και έκανα κάτι παρόμοιο εντός πάντων. Δεν ήμουν ποτέ ο Πελέ, να ξύμουν κασάπης, αργός, αλλά είχα πολλά ωραία μπόι. Αν τα λένε, το χάθηκε. Θα μπορούσα να ήμουν και ο Βασίλης Τσάρτας της Κύπρου. Καμία σχέση. Το, λοιπόν, το να οραματίζεσαι τέλος πάντων, κάπως, πώς να το πούμε, να σας πω μια ιστορία. Εμένα αρέσει πάρα πολύ ο Κόρμαν Γκρέγορ, ο Prime Κόρμαν Γκρέγορ, που πριν να τα καταφέρει καν στο startup του, όσοι αν ξέρετε, ήταν double champion και στο UFC αλλά και στην Αγγλία στο Cage Warriors. Και άλλοι οραματίζονται ότι το αυτοί μου και φαντάζομαι ότι να βρω πάρκι σε τον τομόλ, σε όντι θέση και πήγαινε να με και κάποιες φορές έβρισκα, κάποιες φορές δεν το βρίσκα. Γενικά ο Κόρμαν Γκρέγορ σκεφάσε το βιβλίο που το έκανε αρφή, το Law of Attraction και. Και αν δείτε, ελάτε ότι εγώ να μπω στο UFC, να κάνω τούτο το πράγμα, να κάνω και να τα καταφέρω και ό,τι είπε τέλος πάντων, έκαμε τα. Αρκετά που είναι να πούμε τέλος πάντων. Προφανώς δεν θα κάνεις λάθη, δεν θα φκένεις, έχει ρίσκο, τώρα δεν το πετύχεις, αλλά έκαμε τα πλήστα που είναι που είπε. Το να οραματίζεσαι κάτι κάπως καλέ και το άγχος σου, ότι θα είσαι σε μια τζιούρκαν κατάσταση και θα ξέρεις τι να κάνεις. Ήδη πρόβλεψες πώς μπορείς να κινηθείς και έβρισες τις πιθανότητες το πώς είναι εξελιχθεί το σενάριο τόσο πάντων. Στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, γενικά στο αθλητισμό, είναι πολύ σημαντικό στο να βλέπεις τη στιγμή, να είσαι στη στιγμή που πριν να βρεθείς στη στιγμή. Ακούτε παρόν εγώ. Και πολύ σημαντικό ένας αθλητής που η στιγμή που οραματίζεις αυτήν τη στιγμή ήδη δουλεύει για να φτάσει αυτήν τη στιγμή. Για να δούμε, τότε είναι να κάνω τα πάντα για να παίξω βασικό και είναι τη φάση μπορεί να μπω μέσα, να μπω στο κήπεδο και φαντάζομαι να βρίζω του χορταρκού ή να βάλω σταυρό μου ή να χειροκροίνει κερκίδα και έρχεται μια μπαλιά και βάλω γκολ, ήδη ζω για αυτήν τη στιγμή, οπότε ό,τι κάνω στη ζωή μου, στις προπονήσεις, περιμένω και την ευκαιρία να διαρπάξω και ήδη έκανα το στο νου μου, ας πούμε. Το πιο σημαντικό όπλο γενικά στη ζωή μας, σαν ανθρώποι, είναι το μυαλό μας. Εν το όμπρα μπορούμε να ελέγξουμε. Τίποτα άλλο μπορούμε να ελέγξουμε. Και τσίνο αρκετές φορές δεν το ελέγχουμε. Το ασυνείδητο, το... Anyway, θα πω σε θέμα ψυχολογίας. Απλά τη σκέψη σου στο να... Εγώ να καταφέρω το πράγμα, το να χτίζεις ένα mentality, το ότι πιστεύω ότι είμαι για μέ, βοηθάς στο να πετυχαίνεις πράγματα. Ας πούμε, εγώ ένα μικρό παρήμα που θα σας δώσω, ότι οραματίζω πάντα ότι εγώ να έχω έναν άλλη στο YouTube ωραίο, να μιλώ. Εντάξει, και πετυχαίνεις το. Και όπου πετυχαίνεις, αν δεν έχεις κάτι έξτρα, πιο μεγάλο στόχο, μπορεί να νιώσεις σαν πανικό, ότι τώρα που κατάφερα που θέλα, και τώρα τι. Και πρέπει να βρεις κάτι άλλο, να το εξελίξεις, να πράξεις goals, πράξεις πράγματα που θέλεις να καταφέρεις, συνέχεια. Έτσι δουλεύουμε, μιλήσω για τους άντρες, έτσι δουλεύει ο άντρας, πράξει στόχους στη ζωή του. Αν δεν έχεις στόχους, δεν ξέρεις που πάνεις. Σαν αθλητής, πρέπει να συνέχεια στόχους και να σε συνεχίσεις challenge με τον εαυτό σου, έτσι ώστε να γίνεις και καλύτερος. Γιατί ποιος μας είπε ότι το όριο μας είναι ο τσάμε. Μπορείς να ξεπεράσεις και το όριο. Πρέπει να το έχεις ψηλά, να δουλεύεις, δουλειά, 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 αυτό το πράγμα να σου πούν όλοι οι αθλητές, όλοι οι άνθρωποι που είναι στον χώρο του αθλητισμού. Πρέπει να δουλεύεις συνεχώς στο να πετυχαίνεις τους στόχους σου. Και αν δεν έχεις στόχους, δεν ξέρεις που πατάς, δεν ξέρεις που πάνεις. Οπότε, αν είσαι αθλητής και δεν έχεις στόχους, γιατί το κάνεις, χόμπι, ξαμπόλα το κάνει κάτι άλλο. Ο προαθλητισμός για ελάχιστους. Ελάχιστα εδώ μπορούν να είναι ο προαθλητισμός.
ο αθλητισμός σαν χόμπι, κάνε το, μια χαρά. Αλλά αν πάνε στο γυμναστήριο να απλά γυμνάζεσαι χωρίς να έχεις κάποιους στόχους ότι εγώ είναι να κάνω όταν το παρανοίγω το πράγμα ή ένα maintenance στο σπάντο, πάλι στόχος είναι. Χάνεις τη ώρα σου. Πρέπει να έχουμε στόχους και πρέπει να οραματιζόμαστε ότι να πετύχουμε τους στόχους μας. Έτσι χτίζεις ένα δυνατό mentality, περιορίζεις το άγχος σου που έρχεσαι τη στιγμή που ο αθλητισμός, για παράδειγμα, είναι γεμάτος μέσα στο άγχος και μεγάλες στιγμές που ή κάνεις live up to the moment και γίνεις και σε ήρωας ή κάνεις collapse, καταρρέεις και γίνεις και σε... πώς να το πούμε... εφάνηκες λίγο στη στιγμή τέλος πάντων. Έπρεπε να κάνεις perform και να κάνεις, γιατί δεν ήσουν έτοιμος για το πράγμα. Και να αποτύχεις στον αθλητισμό που οραματίστηκες στον τη στιγμή, τουλάχιστον να προσπάθεις να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να καταφέρεις. Αν αποτύχεις, αποτύχεις. Προσπάθεις την επόμενη φορά ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, έτσι λέει μια μικρή συζήτηση του εαυτού μου της κάμερας. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Πέτε μου αν θέλετε κι άλλα έτσι είδους βίντεο να τα κάνουμε. Like, comment, subscribe. Θα πω σε βίντεο. Καλή συνέχεια.